Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε στη συνέχεια μια συζήτηση. Θα ανακοινώσει ο Νίκος ο Χαρδαλιάς μια σειρά μέτρων τα οποία θα συμφωνήσουμε στην σημερινή μας τηλεδιάσκεψη. Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μια πτυχή η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε σήμερα ενδείξεις για διασπορά του ιού σε μια σειρά από τουριστικούς προορισμούς. Γνωρίζουμε επίσης ότι η διασπορά αυτή του ιού αφορά πολύ νεαρότερες ηλικίες. Και γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα επιστρέψουν από τους τουριστικούς προορισμούς στους μόνιμους τόπους κατοικίας τους, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλυθεί από τους ίδιους η ευθύνη να προστατεύσουν όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά κυρίως τους αγαπημένους τους, τους γονείς τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Κατά συνέπεια, η σύσταση θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όποιος επιστρέφει από τουριστικό προορισμό για μία εβδομάδα να φροντίζει να προσέχει. Τι σημαίνει να προσέχει? Να φοράει μάσκα όπου μπορεί και σίγουρα να κρατιέται σε απόσταση από τους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχει στο σπίτι. Αν συγκατοικεί με ανθρώπους από τους οποίους δεν μπορεί να πάρει φυσική απόσταση, να φοράει μάσκα και τουλάχιστον για μία εβδομάδα, μέχρι που να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν επιστρέφει με τον ιό στα αστικά κέντρα, να προστατεύσουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φροντίζουμε περισσότερο. Θα υπάρχει αντίστοιχη προσπάθεια από την κυβέρνηση μέσα από κάποια σπότ, τα οποία θα προετοιμαστούν να τονίσουμε ακριβώς αυτό το μήνυμα. Αλλά πέραν των μέτρων συμπληρωματικών μέτρων που θα ανακοινώσουμε σήμερα, θα πρέπει για ακόμα μια φορά να σταθούμε στη σημασία της ατομικής ευθύνης. Δεν γίνεται να έχουμε έναν αστυνομικό ή ένα λιμενικό δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας. Βεβαίως και υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, βεβαίως και υπάρχουν κυρώσεις, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε εν τη γενέση του αυτό το δεύτερο κύμα, το οποίο φαίνεται να εκδηλώνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, και να μην αναγκαστούμε να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα, τα οποία αναμφισβήτητα θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις, πρέπει τώρα όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εμείς ως πολιτεία θα το κάνουμε πολύ οργανωμένα, όπως το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ακούγοντας πάντα τις υποδείξεις των ειδικών και μη διστάζοντας να παίρνουμε μέτρα και νωρίτερα παρά αργότερα. Αλλά ειδικά θέλω να κάνω ειδική έκκληση στους νέους μας, στα νέα παιδιά. Έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία, 17, 23 και 22. Γνωρίζω την ανεμελιά της ηλικίας, αλλά παρακαλώ έκκληση, προσοχή. Προσέξτε τους εαυτούς σας, δεν είστε άτρωτοι και κυρίως αυτοί που δεν είναι άτρωτοι είναι οι γονείς σας και οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας. Επομένως, δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω αυτή την έκκληση, ειδικά στα νέα παιδιά, ώστε να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση, να πρέπει να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα από αυτά που θέλουμε, τα οποία αναμφισβήτητα θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Δίνω το λόγο πρώτα στο Σωτήρη να μας κάνει μία αποτύπωση των δεδομένων, να ακολουθήσουμε την συνηθισμένη σειρά, να δούμε πρώτα τα δεδομένα και μετά να συμφωνήσουμε λίγο στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουμε.